Κυρία Κωνσταντοπούλου, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλάτε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και στην εκπομπή ότι πεις εσύ. Καλώς ήρθατε στα Γιάννη αρχικά και πείτε μας τι κάνατε αυτές τις ώρες. Καλώς σας βρήκα. Είναι χαρά μου και εμένα που ξαναμιλάμε και είναι επίσης χαρά μου που βρίσκομαι στα Γιάννενα. Ήρθα από χθες το βράδυ, είχαμε μία συνάντηση με οικογένειες, με άτομα με αναπηρία και με τους ανθρώπους με αναπηρία και με τις οικογένειές τους. Συζητήσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πλεύση ελευθερίας δίνει μεγάλη έμφαση στις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία, όπως συνολικότερα στα δικαιώματα τα οποία παραβιάζονται και συμπιέζονται στο σήμερα. Αυτό μου έδωσε βέβαια την ευκαιρία να βρεθώ και στα όμορφα Γιάννενα που τα αγαπώ πολύ. Κάναμε σήμερα μία βόλτα, είδαμε κόσμο, μιλήσαμε με τους ανθρώπους, πολύ φιλόξενοι πάντα. Και πολύ σύντομα, στο πλαίσιο της προεκλογικής μας εκστρατείας, θα βρίσκομαι ξανά κοντά σας. Ωραία. Λένε ότι οι εκλογές της 21ης Μαΐου είναι πολύ καθοριστικές. Εγώ το ακούω αυτό από τη μεταπολίτευση. Αλλά φαίνεται ότι έχουν κάτι ιδιαίτερο. Τι ιδιαίτερο κατά τη γνώμη σας έχουν αυτές οι εκλογές? Και μια κλασική ερώτηση με το κλασικό ρήμα, τι διακυβεύεται όπως λέμε? Ελπίζω ότι σε αυτές τις εκλογές ο κόσμος θα εκφράσει και την απόρριψη που αισθάνεται προς το παλιό πολιτικό σύστημα και την οργή του απέναντι σε αυτούς οι οποίοι έχουν οδηγήσει τα πράγματα μέχρι εδώ. Η τραυματική εμπειρία των τεμπών, αυτού του φοβερού εγκλήματος με τόσους νέους ανθρώπους, τόσους συνανθρώπους μας να χάνουν τη ζωή τους τόσο άδικα, είναι νομίζω και αποτέλεσε τη θριαλίδα των κοινωνικών εξελίξεων πρώτα απ' όλα, γιατί το ζητούμενο είναι η κοινωνία να ενεργοποιηθεί, να αντιδράσει, να διεκδικήσει. Ελπίζω λοιπόν ότι σε αυτές τις εκλογές θα εκφραστεί αυτό που νιώθει ο κόσμος, ότι δεν εκπροσωπείται δηλαδή από αυτούς που τον κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και ότι διεκδικεί κάτι άλλο, κάτι αληθινό και πραγματικό για τη ζωή του και ότι δεν αφήνει τη ζωή του έρμεη σε αυτούς τους εντελώς ανάξιους κυβερνώντες που είναι και εγκληματίες. Η πλεύση ελευθερίας λοιπόν με αυτήν την λογική απευθύνεται στον κόσμο, ζητώντας από τους πολίτες να μας εμπιστευθούν. Εγώ έχω την διαδρομή εκείνη που αποδεικνύει και ότι υπήρξα συνεπής και ότι λέω και σήμερα αυτά που έλεγα και πριν και ότι ως πρόεδρος της Βουλής έκανα τα ίδια τα οποία έλεγα πριν να γίνω βουλευτής. Με λίγα λόγια ότι δεν πρόκειται άλλα να λέω τώρα και άλλα να κάνω αύριο. Και με αυτό το κριτήριο έχω επιλέξει και τον κόσμο που βρίσκεται μαζί μου στην πλεύση ελευθερίας. Με το κριτήριο δηλαδή του να είναι κανονικοί άνθρωποι, όχι επαγγελματίες των κομμάτων, όχι επαγγελματίες της πολιτικής. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταξιωθεί μέσα από τη δουλειά τους, μέσα από τον κόπο τους, μέσα από την κοινωνία. Και άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική, όχι για να κερδίσουν κάτι, αλλά για να προσφέρουν. Ποντάρετε εσείς ως πλεύση ελευθερία στο θυμό και στην αγανάκτηση? Και ένα ερώτημα αυτό, και το δεύτερο συνεχόμενο ερώτημα είναι το εξής. Γιατί να επιλέξουν εσάς και να μην επιλέξουν να εκφράσουν το θυμό και την αγανάκτηση για όσα συνέβησαν σε ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το ΠΑΣΟΚ κτλ. Μιλώ για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εντάξει, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πραγματική αντιπολίτευση σήμερα δεν υπάρχει στη Βουλή και αυτό είναι ένας από τους λόγους των δεινών που περνάει η χώρα. Δεν είναι φυσικά αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτά που κάνει ο κύριος Μητσοτάκης τα έχει προηγουμένως κάνει ο κύριος Τσίπρας και όλοι μαζί τα έχουν ψηφίσει, όπως θυμάστε, το 2015. Η οργή και η αγανάκτηση του κόσμου είναι πραγματικά συναισθήματα και βεβαίως εμείς θέλουμε να εκφραστούν. Δεν ανήκουμε σε αυτούς, ναι, ναι, που θέλουν να κατασυγάσουν. Δεν τα παραβλέπω, απλώς ήμουν σαφή στο τι ρώτησα. Ναι, και εγώ είμαι σαφή σε αυτό που σας απαντάω, γιατί το κατάλαβα αυτό που με ρωτάτε πολύ καλά. Η οργή και η αγανάκτηση είναι δικαιολογημένες, είναι αληθινές και πρέπει να εκφραστούν. Το να ψηφίσει κάποιος αυτούς που μας φέραν ως εδώ δεν πρόκειται να οδηγήσει σε τίποτε άλλο από την διαιώνιση αυτής της φαύλης κατάστασης, την οποία νομίζω ότι ο κόσμος την απορρίπτει πια. Όσον αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα για το οποίο με ρωτάτε,
Είναι ένα παραδοσιακό κόμμα που όμως βρίσκεται ήδη 49 χρόνια στη Βουλή και δεν έχει δώσει ένα δείγμα πραγματικά ανατρεπτικής αντιπολίτευσης. Εμένα με ενδιαφέρει ο κόσμος να έχει φωνή, με ενδιαφέρει να είμαι η φωνή των ανθρώπων που ξέρουν πολύ καλά ότι όταν ήμουν στη Βουλή μιλούσα ως μία πολίτης και έτσι αισθάνομαι και σήμερα. Και θέλω στη Βουλή να υπάρχει αντιπολίτευση. Εμείς δεν πρόκειται να συμπράξουμε σε κανένα κυβερνητικό σχήμα με όλους αυτούς. Θα είμαστε όμως μια πραγματική αντιπολίτευση που είναι πιο σημαντική για τη δημοκρατία, ακόμη και από την κυβέρνηση. Η Πλεύση Ελευθερίας τι Ελλάδα θέλει? Η Πλεύση Ελευθερίας θέλει μια Ελλάδα ανεξάρτητη, αυτεξούσια. Μια Ελλάδα που δεν θα έχει πάτρονες, μια Ελλάδα που δεν θα σκοτώνει τα παιδιά της, μια χώρα που δεν θα είναι η κακιά, η χώρα δηλαδή, που οδηγεί στο θάνατο νέους ανθρώπους, μια Ελλάδα που θα σέβεται τα δικαιώματα όλων, την ισότητα, με πραγματική δημοκρατία, η οποία δεν είναι μόνο στις εκλογές, είναι καθημερινή υπόθεση, με δικαιοσύνη, να πάψει αυτό το άδικο η αδικία και η αρνησιδικία, με διαφάνεια, χωρίς αυτή τη διαφθορά η οποία σκοτώνει και το είδαμε. Μια Ελλάδα που θα διεκδικεί τα δικαιώματά της στο διεθνές στερέωμα, θα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στη διεθνή κονίστρα. Μια Ελλάδα όπως την αξίζουμε και κυρίως μια Ελλάδα που τον κόσμο της, τους πολίτες της θα τους σέβεται, θα τους δίνει ευκαιρίες, θα τους επιτρέπει να ευημερούν και δεν θα τους υποβάλλει σε ένα διαρκές βασανιστήριο να διεκδικούν τα αυτονόητα. Είναι γνωστό ότι είσαστε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρόεδρος της Βουλής. Ποια θεωρείτε ζητήματα τα οποία ήταν τα καθοριστικά που σας έκαναν να αποχωρήσετε από αυτό το κόμμα? Και τώρα, επειδή έχουμε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, ποια είναι τα βασικά ζητήματα, κάτι το οποίο για σας ήταν κόκκινη γραμμή και θεωρείτε ότι ήταν από τα πιο άσχημα πράγματα που έκανε αυτή η κυβέρνηση, η σημερινή? Ναι, καταρχάς ήμουνα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ήμουνα στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγα. Έφυγα όντας πρόεδρος της Βουλής, διότι δεν ανέχτηκα την προδοσία που κάνανε στον κόσμο. Και αυτό είναι πια πριν από 8 χρόνια που έχει γίνει και η Πλεύση Ελευθερίας υπάρχει πια εδώ και 7 χρόνια. Και σε όλη αυτή τη διάρκεια έχουμε κρατήσει μια στάση συνεπή. Αντιπολιτευθήκαμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε όλα τα αντιδραστικά μνημονιακά κακουργήματα. Αντιπολιτευθήκαμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα τους αντιπολιτευόμαστε και όταν τα βρουν μεταξύ τους, γιατί θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι ένα σενάριο πάρα πολύ πιθανό είναι, εάν καταποντιστούν όπως ελπίζω ότι θα συμβεί, να τα βρουν μεταξύ τους σε μια κοινή κυβέρνηση. Και αν τώρα σας φαίνεται αυτό παράξενο, σκεφτείτε πώς φαινόταν ένα τέτοιο σενάριο πριν τα βρούνε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ το 2011-2012. Λοιπόν, η σημερινή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι υπόλογη για πάρα πολλά. Και για την πολύ κακή διαχείριση που έκανε μετά από μια πρώτη καλή διαχείριση, μια εξαιρετικά κακή διαχείριση που έκανε στα θέματα της υγείας με την πανδημία του κορονοϊού. Είναι υπόλογη για το γεγονός ότι έχει ουσιαστικά αφήσει τον κόσμο πάλι να παλεύει για τα αυτονόητα δικαιώματα την ίδια ώρα που διαφημίζει ότι δήθεν εξυγχρόνισε την Ελλάδα. Το δυστύχημα των τεμπών, που είναι το έγκλημα των τεμπών, είναι βέβαια το αποκορύφωμα της εγκληματικής ευθύνης που βαρύνει την κυβέρνηση αυτή, γιατί είναι πια ξεκάθαρο ότι την ώρα που μιλούσαν για την Ελλάδα 2.1 και την εξυγχρονισμένη Ελλάδα και την ψηφιοποίηση, είχαν αφήσει τα τρένα να πηγαίνουν στα τυφλά και τις ανθρώπινες ζωές να κρέμονται από την τύχη. Και βεβαίως έχουμε πάρα πολύ σοβαρές αντιρρήσεις και για τους χειρισμούς στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, για το γεγονός ότι ενέπλεξαν τη χώρα μας στον πόλεμο στην Ουκρανία στέλνοντας πολεμικό υλικό. Εσείς σε αυτή την υπόθεση τι στάση έχετε κρατήσει?
Πέρα από αυτό που αναφέρατε για την αποστολή πολεμικού υλικού. Εμάς η άποψή μας ήταν και εξακολουθεί να είναι ότι θα έπρεπε μια ελληνική κυβέρνηση, με δεδομένο ότι και ο ρωσικός λαός και ο ουκρανικός λαός είναι λαοί με τους οποίους μας συνδέουν σχέσεις ιστορικές και σχέσεις φιλίας, αυτό που αναλογούσε στην ελληνική κυβέρνηση ήταν να πάρει πρωτοβουλίες για την ειρήνη και να φροντίσει ώστε να μην βάλλονται οι λαοί στα δικαιώματά τους. Αντίθετα, δυστυχώς, η κυβέρνηση Μητσοτάκη πυροδότησε την όξυνση του πολέμου και έβαλε την χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, κάτι το οποίο κανείς δεν έχει κάνει στο παρελθόν. Η δε εξωτερική πολιτική στα ελληνοτουρκικά επίσης είναι προβληματική, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι έγινε αυτή η εντελώς αποσπασματική επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, μόνο στο Ιόνιο, με αποτέλεσμα να βρίσκεται το Αιγαίο και το υπόλοιπο τμήμα των χωρικών μας υδάτων σε διαφορετικό καθεστώς. Πράγμα που ουσιαστικά σημαίνει συνομολόγηση ότι είναι κάτι διαφορετικό το Αιγαίο, πράγμα που μόνο οι Τούρκοι λέγανε, οι τουρκικές κυβερνήσεις λέγανε όλο αυτό τον καιρό. Η πλεύση ελευθερίας είναι ένα κόμμα αριστερό. Η πλεύση ελευθερίας είναι ένα κόμμα που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Το σύνθημά μας εξακολουθεί να είναι «Δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά, κοιτάμε μπροστά». Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να ενεργοποιήσουμε συνολικά την κοινωνία. Βεβαίως ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος αριστερός, ότι οι αρχές και οι αξίες που πρεσβεύω είναι αρχές και αξίες της αριστεράς, είναι κάτι που δεν έκρυψα ποτέ. Ότι η πλεύση ελευθερίας οραματίζεται ένα κοινωνικό κράτος δικαίου, δηλαδή ένα κράτος με ισότητα, με κοινωνική ευημερία, με ίσες ευκαιρίες, με δικαιοσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη, είναι επίσης αληθές. Και το πρόβλημα είναι, και γι' αυτό σας απαντάω έτσι τόσο αναλυτικά, ότι κάποιοι κυλιδώνοντας την αριστερά και λέγοντας ότι είναι αριστερή ενώ δεν είναι, έχουν προκαλέσει μια συνολική σύγχυση στον κόσμο. Η πλεύση ελευθερίας λοιπόν απευθύνεται στην κοινωνία πρώτα και πάνω απ' όλα, γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι η ώρα των διαχωρισμών αριστεράς και δεξιάς, αλλά είναι η ώρα του να βγει στο προσκήνιο το κοινωνικό σύνολο, οι απλοί πολίτες διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Μάλιστα. Υπάρχει ευθύνη προφανώς για αλληγινά φαινόμενα στη χώρα μας, στα κόμματα που κυβέρνησαν από τη μεταπολίτευση έως σήμερα. Θεωρείτε ότι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν τις ίδιες ευθύνες, και έτσι όπως λειτουργήσε ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα, η σύνδεση δηλαδή του κράτους με το συνδικαλισμό, η σύνδεση του κόμματος με το κράτος, δεν είναι μία από τις αιτίες, ίσως όχι η κυρία, αλλά μία από τις αιτίες που είμαστε έτσι σήμερα? Τώρα μιλάτε σε έναν άνθρωπο που ως φοιτήτρια ήμουν σε ανεξάρτητη παράταξη φοιτητών, μη συνδεδεμένη με κόμμα, εντελώς ανεξάρτητη, μολονότι εκείνη την εποχή ήταν πρόεδρος του συνασπισμού ο πατέρας μου, τον οποίο και θαύμαζα και λάτρευα και λατρεύω και τον πιστεύω πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως πίστευα πάντα και το πιστεύω και σήμερα και το εφαρμόζει η πλεύση ελευθερίας αυτό, ότι στους χώρους της αυτόνομης δράσης δεν πρέπει να παρισφραίουν τα κόμματα και ιδίως δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η σύγχυση μεταξύ διεκδίκησης σε αυτόνομο χώρο και κεντρικής πολιτικής εξουσίας. Στα πανεπιστήμια, στην αυτοδιοίκηση, στους εργασιακούς χώρους δεν έχουν θέση τα κόμματα. Αντίθετα, έχουν θέση οι ενεργοί άνθρωποι. Αυτό λοιπόν που έλεγα τότε το εφαρμόζω και σήμερα. Η πλεύση ελευθερίας δεν επιδιώκει και δεν φτιάχνει ούτε κομματικές φοιτητικές παρατάξεις, ούτε αυτοδιοικητικές παρατάξεις κομματικές, ούτε συνδικαλιστικές παρατάξεις κομματικές, ακριβώς διότι θεωρούμε ότι είναι και αυτό μια πάρα πολύ σοβαρή στρέβλωση, ιδίως όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι περνάνε από το σκαλοπάτι του μεγάλου συνδικαλισμού και καταλήγουν να γίνονται υπουργοί, να στρογγυλοκάθονται σε θόκους εξουσίας και να ξεχνούν βέβαια και να παραβιάζουν αυτά που έλεγαν. Έχω παρατηρήσει ότι τελευταία υπάρχουν και διεργασίες μεταξύ των συσσαγωγικά μικρών κομμάτων, δηλαδή Λαϊκή Ενότητα, Μέρα 25, γίνονται συζητήσεις και άλλα κόμματα. Σας έγινε κάποια κρούση για να κατεβείτε σε ένα μέτωπο ενιαίο
με αυτά τα κόμματα, ίσως και μάλλον με Ανταρσία, που είναι σε αυτό το χώρο, τον αντισυστημικό όπως αναφέρουν ή τον αριστερό. Να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, γιατί έχει σημασία να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει πει ότι θα συνεργαζόταν με το ΣΥΡΙΖΑ αν συμφωνούσαν στις προτάσεις του και προσκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία. Η Λαϊκή Ενότητα πήγε με τον κύριο Βαρουφάκη που προσκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία. Όλοι αυτοί λοιπόν αποδέχονται στο σήμερα ότι μπορεί να συνεργαστούν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αντιθέτως αποκλείεται εις τον αιώνα τον άπαντα να συνεργαστούμε με αυτούς που πρόδωσαν τον κόσμο. Συνεπώς, ούτε πρόταση μας έγινε, ούτε θα αποδεχόμασταν τέτοια πρόταση, όπως ούτε και από τον ΣΥΡΙΖΑ μας έγινε, ούτε και θα μας έκαναν ποτέ πρόταση, διότι ξέρουν, επίσης τα λέμε καθαρά, δεν κλείνουμε το μάτι παριστάνοντας ότι αντιπολιτευόμαστε. Εμείς αντιπολιτευόμαστε στα σοβαρά. Άρα ούτε το σκέφτονται να μας προτείνουν, ούτε και θα πρέπει να τολμήσουν να διατυπώσουν οτιδήποτε τέτοιο. Θα υπάρχουν όπως φαίνεται και δεύτερες εκλογές. Τι εκτίμηση έχετε όσον αφορά την αυτοδυναμία του ενός ή του άλλου κόμματος και ποιος ο ρόλος εσείς λέτε ότι θέλει να έχει το ΠΑΣΟΚ κοινάλ. Έχετε κάποια υποψία ποιος είναι αυτός ο άγνωστος ή προτείνει για πρωθυπουργό ο κ. Ανδρουλάκης? Δεν με απασχολούν αυτά τα σενάρια, ούτε με απασχολούν όλοι αυτοί οι εξοφλημένοι πολιτικοί που έχουν χρεοκοπήσει και τα κόμματά τους και τη χώρα. Με απασχολεί ο κόσμος, με απασχολεί η πλεύση ελευθερίας να είναι δυνατή για να υπάρχει εκπροσώπηση του κόσμου στη Βουλή. Και δεν θεωρώ καθόλου νομοτέλεια ότι θα πρέπει κανένας από όλους αυτούς να βγει αυτοδύναμος, ούτε θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος να γαλουχείται σε μια προοπτική ότι πρέπει να φάει στη μάπα ή τον έναν ή τον άλλον. Ο κόσμος έχει το δικαίωμα να αλλάξει τα πράγματα και αν ασκήσει τη δύναμη που έχει στα χέρια του μπορεί να τα αλλάξει. Ψηφοδέλτιο για το νομό Ιαννίνων και γενικότερα για την Ήπειρο πότε θα έχουμε από την πλαίσια ελευθερία? Είμαστε στη διαδικασία που καταρτίζουμε τα ψηφοδέλτια και θα σας ενημερώσουμε πολύ σύντομα. Θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι μας και θα βρεθώ και εγώ ξανά και στα Γιάννενα και στην Ήπειρο για να μιλήσω και στον κόσμο σε ανοιχτές συγκεντρώσεις. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού για την επόμενη επίσκεψή σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κωνσταντοπούλου. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά.